process for you after London 2012, moving into the World Cup series, and then in the long term going to Rio? What's the goal? What's the process you go through? Έχει περάσει αρκετός καιρός τώρα από το Ολυμπιακό μετάλλιο, από τον Αύγουστο, όπου κατάφερα να πάρω το πρώτο μετάλλιο για την Κύπρο μας. Από τότε ξεκίνησα πάλι τις σπουδές μου, μπήκα πίσω στο σκάφος, προπονήσεις. Τώρα αυτός εδώ είναι ο πρώτος μεγάλος αγώνας στο ΙΕΡΣ. Μέχρι στιγμής είμαι έκτος, πάμε καλά, αύριο είναι τα δύο medal races. Και μετά θα αρχίσει η σεζόν, θα πάω στην Γκάρντα, όπου θα είναι το EuroSAV Meeting στην Γκάρντα. Και οι στόχοι της χρονιάς είναι οι Μεσογειακοί Αγώνες τον Ιούνιο. Και έχουμε το Πανευρωπαϊκό στην Ιρλανδία και το Παγκόσμιο στο Ομάν, όπου κάθε χρόνο είναι η μεγάλη στόχη, το Παγκόσμιο και το Πανευρωπαϊκό. Και σίγουρα το Ρίο, το 2016, θα προσπαθήσω να βελτιωθώ μια θέση για να πάρω το χρυσό μετάλλιο. And tell me. What's here like to sail? Το ΙΕΡ πάντα είναι μια τεράστια πρόκληση. Θα το παρομοιάζα σαν το Wimbledon στο τένις, το ίδιο και στην ιστιοπλοεία. Πάντοτε έχει πάρα πολύ καλούς ιστιοπλοούς εδώ και οι συνθήκες είναι όμορφες, αλλάζουν. Κάποιες μέρες λίγος αέρας, κάποιες μέρες πολύς αέρας. Και έτσι όλοι θέλουν να κερδίζουν το ΙΕΡ. Τώρα είναι και πίσω ο Ρόμπερ Σέιτ, ένας πολύ μεγάλος ιστιοπλός που αυτή τη στιγμή είναι στην πρωτοπορία και είναι πολύ όμορφα να είσαι εδώ.